Ανατείναξαμε TNT, ένα ολόκληρο χωριό! Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε ένα κανόνι που εκτοξεύει TNT και το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να σκοτώσουμε έναν YouTuber στον σερβερ. Για την ώρα όμως μόλις τελείωσα το mine και πρέπει να αποθηκεύσω τα εκατοντάδες διαμάντια που μάζεψα. Το καλό του να έχεις αυτόματη μηχανή που μαζεύει διαμάντια μόνη της. Και τώρα που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε συσκευές, εννοείται πως δεν θα σταματήσουμε. Από εδώ και πέρα θα είμαι ο Dr. Tsubis. Η πρώτη μας μηχανή είχε σκοπό να μας κάνει πλούσιους και η δεύτερη θα έχει να εξαφανίσει τους εχθρούς μας. Με πρώτον εχθρό εκείνο το μπουμπούνα απέναντι, πάμε να δούμε και πώς πάει το μαγαζί μας με τις αράχνες. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Γιατί υπάρχει dirt μπροστά στο πανέμορφο μου μαγαζί? Ποιος τόλμησε να κάνει αυτή την κακόγουστη φάρσα? Α, βλέπω βλαμμένος ο Φίλιππος έφτιαξε και σκάλα για να κατεβαίνω. Δεν δέχομαι μπουμπούνες να κάνουν φάρσα σε μένα. Ο δεύτερος εχθρός μας είναι αυτός εδώ πέρα. Θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει όταν τελειώσω μαζί του. Το πανέμορφο μου μαγαζί κρύφτηκε από αυτό το τείχο dirt. Ποιος το έκανε? Ναι. Όταν φτιάξω το κανόνι TNT, ο πρώτος στόχος θα είναι τα μούτρα του. Ωραία η βλακία. Ποιος το έκανε αυτό εδώ πέρα? Τι? Και γιατί το διάβασα με τη φωνή μου? TNT εσύ, TNT κανόνι εγώ. Κοιτάξτε πόσα διαμαντάκια έχουν μαζευτεί στο μαγαζί μας. Όλος ο σερβερ αγκαλιάζει την επιχείρησή μας. Όποιος τόλμησε να κορδέψει την επιχείρησή μου θα πληρώσει. Θα δει τι θα πάθει. Είμαι ο πολιτής που χρειάζεσαι και είμαι εδώ για να σου πουλήσω τις καλύτερες υπηρεσίες του σερβερ. Τι είναι αυτό? Τι παράκρουση είναι αυτή? Μα καλά, δεν βλέπετε τηλεόραση, δεν με ξέρετε, δεν έχετε διαφημίσεις. Όχι. Είμαι ο νούμερο ένα πολιτής του σερβερ και ο Base μου έχει αναθέσει εκείνα τα δύο μαγαζιά τα οποία βρίσκονται πίσω από εσάς για να του πουλήσω αντικείμενα. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχετε απόλυτη ανάγκη για αυτά τα αντικείμενα που πουλάει εκείνο το σύννεφο. Τι μπορεί να πουλάει εκείνο το σύννεφο αυτού του μπουμπούνα που χρειάζομαι εγώ? Ελίτρα. Ελίτρα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ελίτρα, η αλήθεια είναι. Μόνο με 45 diamonds τα ελίτρα θα γίνουν δικά σου. 45 diamonds ακούγεται σαν μια πολύ καλή προσφορά. Φέρτε τα μου λοιπόν, περιμένω. Α, θέλετε να σας τα φέρω εγώ? Στην περίπτωση που θέλετε να σας τα φέρω εγώ υπάρχει και μια πληρωμή για τα μεταφορικά. Πόσο? Ένα διαμάντι θα σας τη δώσω, 46 διαμάντια. 5 διαμάντια είναι η μεταφορά. 5 διαμάντια είναι μεταφορά και ενώ 45 διαμάντια είναι τι λέτε κύριε μου? Θα ήμουν δωρεάν τα μεταφορικά για την αγορά του προϊόντος. Τα μεταφορικά πότε έχετε ακούσει εσείς να είναι δωρεάν? Και πώς θα ανέβω εκεί πάνω για να πάρω λίτρα αφού χρειάζομαι λίτρα για να πάω εκεί πάνω? Είστε πολύ έξυπνος, τα καταλαβαίνετε όλα. Άρα παίρνετε diamonds, επιστρέφω. Δεν ξέρω ποιος με εκνευρίζει περισσότερο, ο Πολιτέις ή ο Μπέιζ. Δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό πάνω στο χέρι μου και πόσο υπέροχα θα τέριαζε πάνω σας αυτό, κύριε Mega Cyber 69. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, καλά. Δεν έχω δει κανένα άτομο να φοράει τα ηλίτρα και να ταιριάζουν τόσο πολύ όσο εσάς, κύριε Mega Cyber. Είστε πανέμορφος με αυτά τα ηλίτρα. Αρχικά δεν είναι μόνο το κομμάτι ομορφιάς, είναι και το κομμάτι ασφάλειας. Αυτά τα ηλίτρα. Χωρίς unbreaking, χωρίς mending. Στον αέρα θα σπάσουνε. Είδατε τι έπαθε ο Base. Και πού μπορώ να τα βρω αυτά τα mending και τα unbreaking? Τι είναι αυτό το βιβλιοθήκη εκεί πέρα? Θα έλεγε κανείς ότι οι επιχειρήσεις σας δουλεύουν σαν καλολαδωμένη μηχανή. Τα προϊόντα σας μπορώ να πω είναι δελεαστικά και χρήσιμα. Ο κύριος Μόκος και ο Νόκος είναι περήφανοι για εσάς που κάνετε αυτή την αγορά. Σε περίπτωση που δεν αγοράζετε θα ήταν και οι δύο. Ο Τσιγκούνης μπήκε μέσα και δεν αγόρασε και θα σας κρίνανε. Αλλά τώρα σας κοιτάνε με ένα βλέμμα γεμάτο στοργής και αγάπης. Κύριε Πολιτέις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε τώρα να σπάσουμε αυτόν τον γελίο τείχο. Κοίτα πόσο ασχήμινε την πανέμορφη αράχνη μου. Προσγειώσου, προσγειώσου. Τέλεια. Ο Dr. Tsubis είναι άψογος στην πτήση. Θα το πληρώσει όποιος το έκανε. Ποιος ήτανε? Ο Μπέιζ. Ο Φίλιππος. Κάποιος άλλος. Στη συνέχεια του επεισοδίου θα φτιάξω το TNT κανόνι. Και όλοι τους θα πληρώσουνε για τη βλακεία που τους δέρνει. 8 ώρες να διαλύσω τη σαχλαμάρα. Ποιος μπορεί να έκανε αυτή τη βλακεία? Ο βλαμμένος ο Φίλιππος. Τι δουλειά έχει εδώ πέρα? Τι κάνεις εσύ, ρε? Ήρθες στο μαγαζί μου εδώ πέρα να ψωνίσεις, Φίλιππέ μου. Τώρα θα σου έλεγα τι είναι αυτή εδώ. Δικό σου είναι αυτή η μπουρδα. Έχεις έρθει μια κουράδα εκεί, έχεις έρθει την άλλη κουράδα εδώ πέρα. Μου έχεις φάει τη ζωή και εσύ και όλοι σας μου έχετε. Και λίγα του έκανα έτσι όπως είναι με αυτή την μπουρδα. Τι υποτίθεται ότι είναι αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ, πες μου. Εσύ έφτιαξες το dirt? Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, κύριέ μου? Ο Dr. Tsubis. Ο μεγαλύτερος επιστήμονας που γέννησε αυτός ο σερβερ. Μα πίσω γράφει Ταφ. Ο Δόκτωρ είσαι. Δεν είσαι ο Δόκτωρ. Ο Δόκτωρ είμαι.
Είσαι doctor! Πίσω γράφει τάφ! Είσαι doctor, παραδέξου το. Αρκετά τους ανέχτηκα! Ώρα να φτιάξω το μυστικό εργαστήριο του Dr. Chubby. Μεγάλο μέρος της δουλειάς για το μυστικό εργαστήριο έγινε σε live stream. Και εννοείται έπρεπε να το κάνουμε κάτω από τη γη, για να μην μπορέσουν να το βρουν τα άτομα του σερβερ. Το μυστικό μου εργαστήριο είναι έτοιμο και βρίσκεται κάτω από τη φάρμα που βρισκόταν κάποτε ο βλαμμένος Ούρι το γαϊδούρι. Στην ουσία τραβάς αυτόν εδώ πέρα το μοχλό και ανοίγουν οι μυστικές πόρτες. Πέφτεις κάτω και περνάς αυτή την πόρτα για να μπεις μέσα στο εργαστήριο. Muffin Master, εξαιρετική δουλειά με τις πόρτες. Κύριε πάρη μου, εννοώ κύριε doctor. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τις πληρωμές μου. Η πληρωμή μου, αν θυμάμαι καλά, δεν σας είχα πει πόσο είναι, αλλά γενικά εγώ πληρώνομαι σε Diamond Blocks. Νομίζω 30 με 40 Diamond Blocks είναι καλά, ε. Την καλύτερη τιμή μου είπατε. Ορίστε εδώ πέρα 15 διαμάντι για την πληρωμή σας και για τη δουλειά σας. 5 για κάθε πόρτα. Μάκια, μάκια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. 20 έδωσα για το. 20 έδωσε για να πάρω τα αντικείμενα, ρε! Έλα εδώ, έλα πίσω, ρε, δόκτωρα! Δόκτωρα, σκατόκτωρα! Με κλέψανε. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό μας εργαστήριο. Εδώ πέρα που ο Dr. Chubbies θα κάνει τα πειράματά του. Και σε αυτό το διάδρομο είναι ότι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Το πρώτο πειραμά μας ήταν ένα απλό TNT, το οποίο βάλαμε στο σπίτι του Φίλιππου, νομίζοντας ότι είναι ο Base. Το δεύτερό μας πείραμα ήταν η μηχανή που μαζεύει διαμάντια, με την οποία γίναμε πλούσιοι σε αυτό το σερβερ. Και η επόμενη συσκευή θα είναι ένα κανόνι TNT, το οποίο θα διαλύσει τους αντιπάλους μας. Το κανόνι μου θα φέρει τον τρόμο σε αυτό το σερβερ και όλα τα άτομα του 404 θα πληρώσουν για την κορυδία στο πρόσωπό μου. Όμως δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το κανόνι TNT έτσι, αν με δει κανένας θα με κυνηγήσουν. Οπότε χρειάζομαι μια μεταμφίεση για να χρησιμοποιήσω το TNT κανόνι και για να βάλω TNT σε όλον τον σερβερ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας παρουσιάσω τη νέα μας πανοπλία. Σας παρουσιάζω λοιπόν το νέο κακοποιό αυτού του σερβερ. Τον που σκάει τα TNT. Τον Σκάστρα. Με αυτή τη στολή κανένας δεν θα ξέρει ποιος κρύβεται πίσω από τις εκρήξεις που θα ακολουθήσουν. Οπότε ώρα να γεμίσουμε το σερβερ TNT. Ήρθε η ώρα ο Σκάστρας να κάνει την εμφάνισή του. Η στολή μου είναι τέλεια. Ήρθε η ώρα σερβερ να δει τι θα πει Σκάστρας. Θα ξεκινήσουμε με τους Game World. Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ξέρω πολύ καλά το μυστικό σας. Ο Σκάστρας. Πάμε στο επόμενο άτομο του σερβερ τώρα. Δεν ξέρω κάποιο μυστικό τους, αλλά αυτό θα τους φοβήσει αρκετά. Όλοι έχουν κάποιο μυστικό άλλωστε. Επόμενο στη σειρά... ο Muffin. Ξέρω πολύ καλά τι κρύβεις. Ο Σκάστρας. Επόμενος σταθμός, ο ένας από τους δύο μεγάλους εχθρούς μου. Ο Φίλιππος. Γέμισε το όλο TNT. Υπέροχα. Και τώρα το μεγαλύτερο δώρο από όλους θα το πάρει ο αγαπημένος μας Base. Αυτός που θα δεχτεί επίθεση από το TNT κανόνι. Σε σένα δεν θα βάλω TNT, φίλε μου Base, στο σπίτι σου. Έχω ένα καλύτερο πλάνο. Έλα στο χωριό για ένα δωράκι. Ο Κάστρας. Βάλτε και καρδούλα να μην μας υποπτευθεί. Και όταν θα έρθει στο χωριό από κάτω, θα τον περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη. Σε αυτό το χωριό θα γίνει το show μας. Θα έρθει ο Μπέιζ εδώ και μόλις φτάσει θα τον υποδεχτεί το TNT κανόνι μας. Συγγνώμη χωριό που θα σε καταστρέψω, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο Μπέιζ φταίει που έκτισε το ίδιο βουνό με μένα. Αφού λοιπόν ο Σκάστρας έβαλε TNT σε όλον το σερβερ, το μόνο που έμενε να κάνει είναι να φτιάξει το TNT κανόνι του. Και όταν ερχόταν ο Μπέιζ στο χωριό, θα συναντούσε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Το μεγάλο μου κανόνι είναι έτοιμο. Αυτό το κανόνι θα ανατινάξει όλο το χωριό και το Μπέιζ μια για πάντα. Όταν θα τελειώσω μαζί του, ούτε τα ξαδέρφια του δεν θα το θυμούνται. Πάμε τώρα να βάλουμε το TNT σε όλα τα dispenser. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ TNT. Θα με πείτε περιβολικό, αλλά έκτισε απέναντί μου. Θα χρειάζεται όλα αυτά τα TNT. Ήρθε ήδη ο Μπέιζ. Είναι εκεί πέρα. Υπέροχα. Δεν έχει δει το κανόνι μου. Μπέιζ, θα τα πούμε στον άλλο κόσμο λοιπόν. Ώρα να ενεργοποιηθεί το κανόνι λοιπόν. Αου, αου, αου.
Έκλαψε! Το κανόνι με εξαφάνισε το χωριό! Δεν βλέπω πουθενά το μπέιζ! Έγινε θρύψαλα! Αυτά παθαίνει όποιος χτίζει απέναντί μου, φίλτατε μπέιζ! Όχι ότι θα σου χρειαστεί η πληροφορία! Είσαι νεκρός! Κανείς δεν μπλέκει με τον Σκάστρα! Ποιος είσαι εσύ ρε! Εγώ ποιος είμαι! Αυτός που έκανε την έκρηξη πίσω σου, ο Σκάστρας! Τι είπες ρε σκασμένε! Έκανες τέτοια βλακεία! Εννοείται! Και αν δεν συμμορφωθείτε όλοι σας μαζί μου, τα TNT θα πάνε και στα δικά σας σπίτια! Ποιος είσαι ρε! Τι! Φύγε από εδώ! Πώς είσαι εσύ εκεί! Είχα βάλει δόλωμα. Τι νόμιζες, ότι θα πιστέψω το ψεύτικό σου μηνύμα με τα δωράκια? Σκότωσα ψεύτικο, μπέιζ! Τι γίνεται, γιατί ο ένας είναι ο σκασμένος και ο άλλος ο βλαμμένος? Εσύ γιατί είσαι καουμπόις? Μαζευτήκαμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Είμαι ο Σκάστρας, ο τρόμος αυτού του σερβερ. Περίμενε, εσύ μου βάλεις τα TNT εκεί πέρα στο σπίτι μου? Βεβαίως! Ετοιμάσου να πεθάνεις! Ας φύγουμε λοιπόν! Ολάμυγα! Παρά λίγο να μας πιάσουνε. Ο Μπέιζ με ξεγέλασε. Και γιατί ο Φίλιππος είναι αντιμένος σερίφης? Μπορεί να επιβίωσε ο Μπέιζ αυτή τη φορά. Ο τρόμος του Σκάστρα όμως πλέον υπάρχει στον σερβερ.